Χρειάζονται 2.500 πλέον επιβάτες που εξυπηρετούνται από τις 15 γραμμές που χειρίζονται από εδώ. Επικρατεί ένα χάος γιατί η τηλεμετρία πλέον, αφού τα λεωφορεία δεν παίρνουν από την προδιαγραμμένη της πορεία, έχουν πρόβλημα και εξυπηρετούνται από απέναντι. Άρα ακριβώς απέναντι που βλέπουμε, από εκεί εξυπηρετείται ο κόσμος. Μάλιστα. Και σιγά σιγά θα επαναφέρουμε τις γραμμές εδώ, αλλά εισιτήρια θα δούμε πότε θα μπορέσουμε να επανεκδώσουμε από αυτό το σταθμό. Σας ειδοποίησαν χθες το βράδυ και ήρθατε εκτάκτως εδώ να δείτε. Να το περιγράψω αλλιώς. Καπνό, δακρυγόνα. Ενημέρωση από την αστυνομία. Περιμένουμε εδώ τα απορίσματα. Θα έχουμε γνώση ως τα αύριο, ελπίζω. Πότε θα αποκατασταθεί εδώ τα γραφεία που έχουν καεί? Αυτό είναι άγνωστο. Ελπίζουμε, θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Άρα μέχρι τότε ο κόσμος θα μπορεί να εξυπηρετείται από τους υπόλοιπους σταθμούς μας. Από τους υπόλοιπους σταθμούς μας ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία η οποία θα προκληθεί. Είμαστε επί το έργο και θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να τα αποκαταστήσουμε. Κύριε Καμπέρον, η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο εδώ στα γραφεία της εταιρείας σας ή έχει ξαναγίνει? Είναι η πρώτη φορά. Βανδαλισμό σε τέτοιο σημείο δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι πρωτοφανές το κακό και δυστυχώς ήταν αποτελειωτικό. Ακούσαμε, μάλιστα, Χρήστο, τον κύριο Καμπέρο. Βλέπουμε και την εικόνα πίσω μας, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μυρίζει έντονα η μυρωδιά του καμένου εδώ. Δυστυχώς, τώρα και ο κόσμος αναρωτιέται, στάθμευσε εδώ ένα λεωφορείο και πού θα πάει να σταθεί. Ελπίζουμε να αποκατασταθεί γρήγορα εδώ η ζημιά και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Χρήστο. Μάλιστα, Γιουλιέτα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον κινηματογραφιστή μας για τις εικόνες. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτά αφήνουν πίσω τους οι χουλιγκανισμοί και αυτές οι πραγματικά ιδιαστικές ενέργειες. Βασίλη. Θα επαναλάβω ότι είναι